Πρόσθετα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τον έλεγχο των πυρκαγιών αποστέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αίτημα της Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειάζεται ψυχραιμία και προσπάθεια από όλες τις πλευρές, ώστε να αντιμετωπιστούν τα μέτωπα της φωτιάς. Οι ένοπλες δυνάμεις πήραν διαταγή να βγάλουν περιβολίες σε όλη την Ελλάδα, στους ορεινούς όγκους, προκειμένου να αποφύγουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Ζητώ και από τους πολίτες, εθελοντές, οι οποίοι ήδη έχουν δείξει δείγματα ότι βοηθούν το κράτος, να βρίσκονται κάτω από το συντονισμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε ύφεση βρίσκονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Ημιτό, Μαλακάσα, Νεάπολη, Λακωνίας, Νέα Αρτακιεβίας και Σπαθοβούνη Κορινθίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στη Σκύρο, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Μεγάλη καταστροφή στη Νεάπολη δείχνει η πρώτη αποτίμηση των ζημιών. Δύο συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αρχές για τη φωτιά στον Καρέα. Σε συναγερμό βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία και στην Κρήτη, καθώς ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 3, σύμφωνα και με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λόγω των ανέμων που έχουν ενισχυθεί και στο νησί. Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα και εδώ στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συμβάντα. Ο μηχανισμός μας είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Έχουμε 24 άμεσα δασικά περιπολικά αυτή τη στιγμή σε περιπολία και σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί, να τα κάνουμε 40. Ο αντιπυρικός σχεδιασμός μας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τα ελικόπτερά μας είναι εδώ. Όλα τα αυτοκίνητα που προβλέπονται στον αντιπυρικό σχεδιασμό είναι σε λειτουργία και από λάστιχα και από μηχανικές βλάβες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα και κάποια μικροπροβλήματα που έχουμε τα καλύπτουμε. Δεν μας λείπουν. Είμαστε καλά. Θεωρώ ότι είμαστε καλά. Στην Κρήτη είμαστε καλά. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τα πυροσβεστικά σώματα και στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια, ενώ παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης στα πύρινα μέτωπα σε Ημιτό, Πελοπόννησο και Σκύρο. Κοιτάξτε, μας προβληματίζουν. Ενώ είχαμε μια σχετική ηρεμία σε όλη την Ελλάδα, ξαφνικά από χτες είχαμε μια έντονη αύξηση των πυρκαγιών. Οι υπηρεσίες μας το ψάχνουν, είναι άμεσα ενεργοποιημένες. Κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Εν τω μεταξύ, υψηλός είναι σήμερα και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και για αναζωπυρώσεις και νέα μέτωπα, καθώς συνεχίζονται οι ισχυροί άνεμοι. Οι άνεμοι μόνο σε τοπικό επίπεδο στην περιοχή της Κρήτης φαίνεται να παρουσιάζουν κάποιες εντάσεις, με την έντασή τους, ιδιαίτερα προς τις μεσημβρινές ώρες, να φτάνει τα 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Αυτές οι περιοχές είναι δυτικά των Χανίων κάποιες περιοχές, καθώς επίσης στα κεντρικά του Ρεθύμνου και στις ανατολικές περιοχές προς την περιοχή της Σιτίας. Πάντως στην Κρήτη αναμένεται να είναι γενικά καλός ο καιρός την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Ελλάδας που αναμένεται να σημειωθούν υψηλότερες θερμοκρασίες.